Η νέα αύξηση ανεβάζει την ασφαλιστική επιβάρυνση ως 27% ακόμη και για όσους δεν θα έχουν καμία μεταβολή στο εισόδημά τους από το 2016 και για τα επόμενα 2 χρόνια. Από το νέο σύστημα αποκαλύπτεται ότι πλέον οι εισφορές θα φτάνουν το 2018 να αντιστοιχούν στο 33% του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ το 2019 θα αναλογούν στο 38% του πραγματικού τους εισοδήματος. Ερχόταν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, να μας πείσει ότι θα είναι η σωτηρία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι επειδή ο λογαριασμός δεν τους βγαίνει, βλέπουν ότι τα έσοδά τους μειώνονται από το νέο σύστημα υπολογισμού, παρόλο που σε μερικούς είναι πράγματι μικρότερο. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι με αυτόν τον για μένα παράνομο τρόπο, δηλαδή να υπολογίζεις στα έσοδά σου, στα καθαρά σου έσοδα, να ξαναπροσθέτουν πάλι τις εισφορές που μέχρι τώρα τις αφαιρούσαμε από τις δαπάνες μας για να φορολογηθούμε, τις ξαναπροσθέτουν προκειμένου να πάνω σε αυτό να υπολογίσουν το καινούριο χαράτσι του ΕΦΚΑ. Σήμερα οι εισφορές αναλογούν στο 26,95% του καθαρού εισοδήματος, που σημαίνει ότι μέσα στη διετία θα έχουμε μια καθαρή αύξηση εισφορών της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων επί του εισοδήματος. Δείξανε τις τελευταίες πληρωμές του ΕΦΚΑ το μεγάλο άνοιγμα που υπάρχει στην αγορά, και θα δείτε και πόσο θα μεγαλώσει αυτό το άνοιγμα με την επιπρόσθετη επιβάρηση που θα έρθει σε επιχειρήσεις. 45 με 46% μέχρι στιγμής σε κάποια στοιχεία που βγαίνουν ότι θα αυξηθεί ο ΕΦΚΑ από το εισόδημα των επιχειρήσεων. Έτσι ακριβώς. Από 35 μέχρι 46% θα είναι η επιπλέον επιβάρηση που θα έρθει. Πλέον το περιβάλλον δεν θα είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση βιώσιμη με τίποτα. Έχει μειωθεί η κατανάλωση, οπότε έχουν μειωθεί τα έσοδα, αυξάνονται οι φόροι, οπότε είναι πολύ δύσκολο πλέον να κρατηθεί μια επιχείρηση. Για τους επιστήμονες, το νέο σύστημα σημαίνει ότι οι εισφορές θα φτάσουν να αναλογούν στο 49% του εισοδήματός τους χωρίς να υπολογιστούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Ενώ κατόπιν της ομόφωνης απόφασης που έλευε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 22 Μαΐου μέχρι και τη Τετάρτη 24 Μαΐου. Θέλουμε με κάθε δυνατό τρόπο, με αυτές τις ενέργειές μας, να καταδείξουμε, να βγάλουμε προς τα έξω και όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες να αντιληφθούν αυτό το οποίο εδώ και πολλούς μήνες φωνάζουμε με κάθε δυνατό τρόπο ως κόσμος των δικηγόρων, ότι όταν θα έρθει η ώρα της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου αλλά και των τροποποιήσεών του που μόλις χθες ψηφίστηκαν, ότι θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο καθεστώς, ένα τέτοιο αποτέλεσμα ουσιαστικά δημευτικό της επαγγελματικής προσπάθειας του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, που δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει βία την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Έχει αποφασιστεί και ετοιμάζεται αναφορά στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να φτάσουμε στη διαδικασία ελέγχου της Ελλάδας για την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου και των αποτελεσμάτων του. Η τεράστια επιβάρυνση την οποία δέχεται ο ελεύθερος επιστήμονας επαγγελματίας, που όταν θα πάψουν να υπάρχουν και οι ισχύουσες εκπτώσεις για αυτά τα 2 προσεχή χρόνια, τότε θα δημιουργείται ένα σωρευτικό αποτέλεσμα υποχρεώσεων της τάξεως του 80 με 90% επί του εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να σταθεί κανείς με τέτοιο δημοσιονομικό βάρος στις επαγγελματικές του πλάτες. Είναι καθαρά, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, η εκτέλεση του μικρομεσαίου, και πραγματικά εκεί που μερικοί πανηγυρίζαν και λέγανε εντάξει θα πληρώνουμε 2.500 ευρώ το χρόνο, το χαμηλότερο ας πούμε εισόδημα με βάση το ΕΦΚΑ, πλέον θα ανέβει περίπου στα 3,5. Επομένως, να χαιρόμαστε που μερικοί πριν από μερικούς μήνες πανηγύριζαν ότι δήθεν το νέο σύστημα θα είναι καλό. Βλέπουμε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ούτε τετράμινο πέρασε από την εφαρμογή του, πώς το αλλάζουν και πώς από την πίσω πόρτα μας βάζουν ένα επιπλέον χαράτσι.